Καλησπέρα παιδιά, check tech now, Κώστας εδώ. Καινούργιο unboxing. Σήμερα θα κάνουμε τα Element Kimura και Okada. Το Kimura είναι το mouse όπως βλέπουμε και ο Okada είναι το mousepad. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τα προϊόντα αυτά είναι χορηγία του PC Lab Wind Limnos, το οποίο προσφέρθηκε να μου τα δώσει για να τα κάνω unboxing, να τα δείτε εσείς, και από εδώ και πέρα ανατακτά χρονικά διαστήματα θα μου δίνει καινούριο υλικό για να μπορώ να σας το δείχνω και να κάνουμε unboxing. Σε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί για την ευγενική προσφορά τους. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τα Element Kimura και Element Okada. Το Kimura είναι ένα σύρματο mouse, το οποίο είναι από τα πιο ακριβά της το πιο ακριβό της εταιρείας στα ποντίκια, ενώ το Okada είναι ένα από τα mousepad που βγάζει, έχει αρκετά, έχει το Extreme, έχει διάφορα μοντέλα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε το Okada Extreme. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το mousepad και στη συνέχεια να κάνουμε και το ποντίκι μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτάκι που περιέχει μέσα το mouse. Το mousepad, συγγνώμη, βλέπουμε ότι έχει το ανάγλυφο, το hexagon της εταιρείας. Το γνωστό λογότυπο μέχρι τώρα, το έχουμε δει σε αρκετά προϊόντα. Οι διαστάσεις του συγκεκριμένου mousepad είναι 50 εκατοστά επί 38 εκατοστά, αρκετά μεγάλο, και το πάχος του φτάνει μόλι στα 3 χιλιοστά. Η επιφάνειά του είναι anti-slip glossy και δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο το κουτί. Βλέπουμε το λόγο της εταιρείας που λέει It's all about gaming. Μπροστά το Game & Mousepad Okada Extreme. Υπάρχει και άλλο ένα μοντέλο πιο απλό από αυτό, νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο μικρό. Το συγκεκριμένο βγαίνει στα 11 ευρώ στην αγορά και πάμε να τα ανοίξουμε χωρίς να σας καθυστερώ, να δούμε πως είναι εσωτερικά. Λοιπόν, προσοχή να ανοίξουμε το κουτάκι. Είναι αρκετά καλό φτιαγμένο και το mousepad έρχεται σε αντίθεση. Θυμάμαι όταν είχα κάνει unboxing και τον Goliath της Razer, ήταν σκέτο μέσα το mousepad, χυμένο μέσα στο κουτί. Το συγκεκριμένο έρχεται σε αυτό το πλαστικό προστατευτικό, πολύ καλή προσθήκη μπορώ να πω, η οποία σίγουρα το προστατεύει από το να σκονίζεται και να πάνε διάφορα πράγματα για πάνω του. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το mousepad. Αυτό εδώ είναι, παιδιά, αρκετά μεγάλο. Να βάλω το ποντίκι μου, μετά θα βάλω το Kimura επάνω, αλλά ας βάλω το δικό μου, το Diablo 3. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το mousepad, αρκετά μεγάλο όπως βλέπουμε. Έχει πάρα πολύ όμορφο λογότυπο. Έχουμε το hexagon, το πλέγμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Αν θυμάστε, τα είχα δείξει μέσα και στα ακουστικά στο channel και μέσα στο ακουστικό που έχει αυτό το λογότυπο. Επίσης βλέπουμε τα τρία νύχια, τα οποία είναι χαρακτηριστικό artwork της εταιρείας. Εδώ πέρα το κεφάλι, It's all about gaming, και βλέπουμε το όνομα Okada Extreme. Είναι αρκετά όμορφο, μπορώ να πω ότι το mousepad, επίσης η υφή του, αν μπορείτε να δείτε, είναι γυαλιστερή anti-slip. Το πάχος του είναι 3 χιλιοστά, αρκετά λεπτό. Είναι πάνω κάτω όσο είναι και το γκολιάθος που έχω στο πλάι. Λοιπόν, για να τα συγκρίνουμε, από το πλάι είναι ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν, τι άλλο. Από πίσω, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επίσης, είναι anti-slip επιφάνεια ώστε να μην γλιστράει. Δηλαδή με το κουμπί το mousepad βλέπουμε ότι, τώρα βέβαια είναι λίγο μέχρι να στρώσει να κάτσει καλά, βλέπουμε ότι ούτε μπρος πάει ούτε πίσω, οπότε δεν μετακινείται καθώς μετακινούμε το ποντίκι μας. Η επιφάνειά του είναι πάρα πολύ ωραία. Να σας δώσω και την αίσθηση, καθώς μετακινώ το ποντίκι πάνω της, το ποντίκι γλιστράει χωρίς να βρίσκει η αντίσταση. Νομίζω ότι βλέποντας και στην οθόνη του υπολογιστή το Gersora, λειτουργεί κανονικά, λειτουργεί μια χαρά θα έλεγα, για τα χρήματά του είναι πάρα πολύ καλό.
λοιπόν, δηλαδή δεν κολλάει καθόλου, του είναι γρήγορος ο δείκτης μου, το ποντίκι γλιστράει από τη μία άκρη στην άλλη χωρίς να βρίσκει εμπόδιο. Πάρα πολύ καλό, το υλικό του μου αρέσει, είναι μικρό, οικονομικό και φθηνό mousepad και πάμε να ανοίξουμε στο καπάκι για να μην σας τρώω το χρόνο σας τζάμπα το mouse Kimura. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι παιδιά. Το mouse Kimura, το element Kimura, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Η συχνότητά του κυμαίνεται γύρω στα 2405 με 2476 MHz. Είναι ασύρματο, είναι gaming mouse και ασύρματο. Έχουμε δει αρκετά ασύρματα gaming mouse, όμως σε αυτή την κατηγορία των χαμηλών τιμών, γιατί το συγκεκριμένο κοστίζει 25 ευρώ στα ελληνικά καταστήματα, λοιπόν, είναι από τα πιο φθηνά ασύρματα gaming mouse που υπάρχουν. Να δούμε και την ποιότητα κατασκευής, το λέω λίγο να σας πω και άλλα μερικά πραγματάκια σχετικά με το mouse. Το μοντέλο του είναι το MS1500WG, είναι ασύρματα, με USB 2 είναι ο δέκτης του, οπτικό ποντίκι, optical είναι ο δέκτης από κάτω ο receiver. Το DPI του ρυθμίζεται στα 600, στα 1000, στα 1600 και στα 2400 DPI, το οποίο αλλάζει με button πάνω στο ποντίκι. Επίσης, έχουμε 9 κουμπιά επάνω, πλήρης ρυθμιζόμενα, μπορούμε να τα ρυθμίσουμε από το προφίλ του mouse. Το χρώμα του είναι μαύρο, όπως βλέπουμε και στην επιφάνειά του. Αυτά για αρχή, πάμε να τα ανοίξουμε. Το ποντίκι έχει το καλό ότι ανοίγει, έχει μαγνητικό καπάκι, να δούμε πώς είναι η πρώτη προεπισκόπησή του. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι μας, μια πρώτη ματιά. Γράφει κάτω στα 2400 DPI Max. Να σας πω την αλήθεια, εκεί μέσα κυμαίνονται η ευαισθησία των normal gaming ποντικών. Ανεβαίνει βέβαια και στα 3200-3400, αλλά κάπου τόσο, μεταξύ 2000 και 3000 είναι το DPI που χρειάζεστε. Βλέπουμε διάφορα άλλα εδώ σήματάκια, τα οποία μας δείχνει ότι έχει LED lightning, δηλαδή ανάβει με LED φωτάκια χρωματισμός. Έχουμε dual mode, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, τι λέει, για δύο modes να ρυθμίσουμε σε αυτό επάνω. Resolution μας λέει για το DPI του, μας λέει ότι είναι ειδικά σχεδιασμένο για ακρίβεια όταν κάνουμε sniping games και χρησιμοποιούμε όπλα, τώρα βέβαια επειδή γυαλίζει και όλες δεν φαίνονται ακριβώς στα σηματάκια. Επίσης λέει έχει το επιδείο button, το οποίο Super Fine Acceleration Function, το οποίο επιταχύνει παραπάνω λίγα το δέκτη μας. Noiseless Buttons, κουμπιά που δεν ακούγονται. Και Power Saving, η μπαταρία του κρατάει πάρα πολύ. Στο μπροστά κομμάτι είναι αυτό εδώ. Στο πίσω κομμάτι βλέπουμε κάποιες ρυθμίσεις που κάνουμε πάνω στα κουμπιά. Λοιπόν, έχουμε δύο modes όπως είπαμε στο συγκεκριμένο ποντίκι. Το ένα mode είναι το mode για gaming και το άλλο mode είναι της κανονικής λειτουργίας. Το ένα λέγεται The Normal Game Mode και χρησιμοποιούμε δεξί κλικ, αριστερό κλικ όπως τα έχουμε. Επίσης έχουμε τη ροδέλα μας, τι άλλο λέει, το 2P button είναι αυτό εδώ πέρα, θα το δούμε και ανοίγοντάς το, και διάφορες εφαρμογές που μπορούμε να κάνουμε, ενώ στο normal mode, στο video mode μάλλον, συγγνώμη, είναι για να παρακολουθούμε βίντεο, ταινίες και κανονικές λειτουργίες, μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε με τα πλήκτρα αυτά για να τα χρησιμοποιούμε όταν το χρησιμοποιούμε το ψήμα σαν media player. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε και σε αυτό το προϊόν, πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά, με προσοχή γιατί το κουτί του είναι αρκετά ευαίσθητο. Λοιπόν, άνοιξε αρκετά εύκολα. Να, δεν έχει κάτι άλλο μέσα, κάποιο χαρτί, βγαίνει ακριβώς έτσι όπως το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι μας. Μέσα στη συσκευασία περιέχονται δύο μπαταρίες αλφα-αλφα για να το φορτίσουμε, για να τις βάλουμε στο ποντίκι μας, και ο receiver, ο οποίος θα μπει στο υπολογιστή μας για να μπορέσει να δεχθεί. Πάνω γράφει MS1500. Λοιπόν, πάμε να δούμε
αυτό ήταν, ναι, το ποντίκι μας δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Drivers ρυθμίζονται αυτόματα με το που βάλουμε το δέκτη από τον υπολογιστή μας. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι, παιδιά. Έχουμε λοιπόν, να πάρω και το κουτί για να σας τα δείχνω ακριβώς πάνω κάτω τι έχουν τα κουτιά, γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ δεξί κλικ, αριστερό κλικ, να ακούσουμε και λίγο. Αρκετά θόρυβα, θα λέγαμε από τα πιο θόρυβα κουμπιά που έχω πατήσει σε ποντίκι. Η ροδέλα έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το πλήκτρο με το οποίο ρυθμίζουμε το resolution. Περιμένετε να δούμε πως γίνεται. Ναι, το resolution είναι εδώ πέρα. Επίσης, όταν είναι στο video mode, είναι το screen clean button, καθαρίζει την οθόνη μας από ό,τι έχουμε ανοιχτό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε δέκτες για το DPI, προφανώς για το πόσο ευαίσθητο θέλουμε το ποντίκι μας. Εδώ πέρα έχουμε τις ενδείξεις όταν βλέπουμε, το συγκεκριμένο σας είπα είναι για δύο modes, είναι για gaming mode και όταν παρακολουθούμε ταινίες ή οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλη εφαρμογή κάνουμε στον υπολογιστή μας. Δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν χειριστήριο το ποντίκι στην ουσία για να ρυθμίζουμε το media player μας, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε εδώ πέρα στο πλάι έχουμε κουμπιά που είναι forward, pause, backward και ρυθμίζονται από αυτά τα δύο πλάινα, τα οποία είναι επίσης ρυθμιζόμενα αν θέλουμε για να ανοίγουμε προς τα μπροστά ή προς τα πίσω σελίδες. Επίσης έχουμε εδώ πέρα το κουμπί, εδώ όπως λέγεται ακριβώς, το επιδύο button είναι αυτό, να το δω ακριβώς για να μην σας... Λοιπόν, αυτό είναι το Super File Acceleration Function. Προφανώς κάτι ρυθμίζεται μέσα. Όταν είναι στον video mode είναι το play και το pause, δηλαδή πατώντας αυτό έχουμε play και pause. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε κάτι άλλο, πατάμε αυτό και αρχίζει και παίζει ο player μας ή όχι. Όταν είμαστε σε gaming mode, ρυθμίζοντας από αυτό εδώ το κουμπάκι το gaming mode μας, χρησιμοποιείται ως επιδύο button, νομίζω κάνει accelerate το gear surround και δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Από κάτω βλέπουμε δύο δέκτες. Ο ένας δέκτης έχει την ένδειξη 250x500 και τον ήχο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να έχει να κάνει κάποια σχέση με το πώς ρυθμίζεται ο φωτισμός στο ποντίκι μας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το off tone και το on θα είναι ανοιχτό, μάλλον εδώ είναι ο φωτισμός. Να δούμε από εδώ. Θα καταφέρω να τα ανοίξω τον ελάχιστο κόπο. Τέλεια μικρή προσπάθεια. Από εδώ μπαίνουν οι μπαταρίες. Λοιπόν, θα τις βάλω κιόλας δύο λεπτάκια. Άναψε κατευθείαν ο optical δέκτης από κάτω. Κάτω το ποντίκι βλέπουμε ότι αλλάζει χρώματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε πράσινο. Για πάμε να δούμε λίγο. Τώρα ο φωτισμός είναι ανοιχτός. Αυτή τη στιγμή ρυθμίζοντας στο off κλείνει και το ποντίκι μας για να μην γίνει η μπαταρία και ο φωτισμός. Πάμε στον ανάβει το ποντίκι μας αλλά ο φωτισμός παραμένει κλειστός και όταν ρυθμίσουμε το button να είναι στο φως το ποντίκι μας έχει και είναι και ανοιχτό και έχει και τον φωτισμό του. Λοιπόν, πάμε να το συνδέσουμε αυτή τη στιγμή, λίγο έζωση γιατί δεν το έχω συνδέσει στο PC. Πάμε να βάλω τον δέκτη, ελπίζω να βρει τους driver κατευθείαν. Η αίσθησή του πάνω στο mousepad είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Στο χέρι έχουμε εδώ πέρα, αν δείτε, αυτά εδώ τα δύο grids τα οποία μπαίνει το μικρό μας και το παράμεσος, νομίζω, και το μικρό μας δάχτυλο, ώστε να μην
ώστε να είναι όσο πιο αναπαυτικά γίνεται. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει τους driver, έχει βρει, τώρα ρυθμίζει και το gaming dongle, το 2.4 το receiver μέσα. Λοιπόν, το χρώμα του προς το παρόν το βλέπω, παιδιά, ότι είναι πράσινο, αλλά τελικά ορίστε, αυτό το κουμπάκι εδώ από το πλάι, αυτό το κουμπάκι εδώ από το πλάι έχει να κάνει με το πως θέλουμε να φαίνεται ο φωτισμός, δηλαδή ρυθμίζει το αν θα θέλουμε να είναι μόνιμα αναμένο ή αν θα θέλουμε να αλλάζει σε εναλλαγή διάφορων χρωμάτων. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπλε, κόκκινο και πράσινο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Δείχνει ότι οι drivers εγκαταστάθηκαν. Πάμε να δούμε λίγο. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, το ποντίκι έχει συνδεθεί. Πάμε να δούμε τα mod. Όντως, εδώ πέρα, πατώντας το ενδιάμεσο, αλλάζει, μου κλείνει, κάνει clear όλα τα παράθυρα. Το πρώτο πράγμα με το που μπει σε mode για βίντεο, κλείνει όλα τα παράθυρα που είναι ανοιχτά στον υπολογιστή μας ή τα ξανανεβάζει. Βλέπουμε ότι η αίσθησή του είναι στο max που υπάρχει. Λοιπόν, επίσης, να σας πω μια αλήθεια, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Στο χέρι μου έχει κάτσει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο. Είναι για μεσαία προς μεγάλα χέρια. Αν έχετε πολύ μικρό χέρι θα το συνηθίσετε, αλλά να ανάψω το φως λίγο για να... θα το συνηθίσετε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μάλλον θα το γυρίσω λίγο έτσι για να μην κάνετε ανάκλαση. Ο σχεδιασμός του είναι πάρα πολύ όμορφος. Τα πλήκτρα του είναι... να δούμε κιόλας πως δουλεύει. Είναι πραγματικά αθόρυβα, δεν ακούγεται κάτι. Πάνω στο mousepad έχει πάρα πολύ όμορφη συμπεριφορά, δηλαδή γλιστράει υπέροχα. Να βάλω το κουτί, δεν το χρειάζομαι άλλο στην άκρη. Να το δω και στο mousepad της Razer. Σας πω μια αλήθεια, στις Razer το νιώθω λίγο πιο στιφό, η αλήθεια είναι. Όχι ότι μια χαρά, μια χαρά είναι όλα, απλά εδώ πέρα νομίζω ότι γλιστράει λίγο πιο, όχι μαλά, είναι λίγο πιο γλιστερή επιφάνεια από τις Razer. Τις Razer νομίζω είναι control το mousepad, οπότε ούτως ή άλλως θέλει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία για να λειτουργεί τέλεια. Εδώ πέρα στο δικό του το mousepad λειτουργεί πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή το ποντίκι έχει την τέλεια ευαισθησία που θα έπρεπε να έχει ο δείκτης του, αν και εγώ προτιμώ πάντα να το έχω πάρα πολύ ευαίσθητο, δηλαδή να κάνει μεγάλες κινήσεις ο cursor-ας μου στην επιφάνεια εργασίας. Βλέπουμε ότι τα χρώματα αλλάζουν. Να δούμε αν περάσω και σε άλλα mode τι γίνεται. Εδώ πέρα τώρα τα έβαλα στο 200. Αυτή τη στιγμή τι άλλαξε, άλλαξε κάτι. Έχει αλλάξει, αν δεν κάνω λάθος, ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν τα χρώματα λίγο. Να δούμε και στο 500. Α, λοιπόν, επίσης αλλάζει το πόσο έντονο είναι το χρώμα του ποντικού. Από ό,τι έχω δει, το συγκεκριμένο ποντίκι πρέπει να υπάρχουν drivers online. Μέσα δεν είχε κάποιο CD για να κατεβάσουμε τους drivers, για να μπορούμε να ρυθμίσουμε ακόμα παραπάνω το φωτισμό. Πρέπει να τσεκάρω στην εταιρεία που κάνει τη διανομή, είχα μπει προχτές και έβλεπα το υλικό. Το συγκεκριμένο ποντίκι, παιδιά, κυμαίνεται όπως σας είπα ήδη στα 25 ευρώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Πιστεύω ότι για σύρμα το gaming mouse τα αξίζει τα λεφτά του, η κατασκευή του. Η κατασκευή του, παιδιά, είναι αρκετά στιβαρή. Το έχω πει πολλές φορές με τη συγκεκριμένη εταιρεία και επειδή έχω αγοράσει πάρα πολλά προϊόντα μέχρι τώρα, σας τα έχω δείξει. Αυτό είναι το πρώτο προϊόν, η αλήθεια είναι, που μου το προσέφεραν τα παιδιά από το PC Lab Wind στην Μύρινα. Μου το προσέφεραν για να το δείξω σε εσάς και να το δω και εγώ πως είναι. Όλα τα άλλα τα έχω αγοράσει από την τσέπη μου μέχρι τώρα και μπορώ να πω ότι η ποιότητά τους για φθηνά ποντίκια, πληκτρολόγια, gamepad, ακουστικά, όλα είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ποιότητα στα πλαστικά
το χτυπάει κιόλας για να ακούσετε τον ήχο. Είναι πάρα πολύ στιβαρό. Δεν μου φαίνεται ότι έχει ψεύτικα πλαστικά, παιδιά. Έχω δείξει ήδη το G666 της Natech. Με τη συγκεκριμένη εταιρεία στην Natech έχω πάρει πολλά προϊόντα. Αλλά πάντα σου αφήνει αυτή την, όσο το τι να πάρει, σου αφήνει την αίσθηση του ψεύτικου. Την αίσθηση ότι δεν είναι στιβαρά. Τα συγκεκριμένα ποντίκια, το συγκεκριμένο ποντίκι, να είμαι ακόμα πιο ακριβής, μου αφήνει μια πάρα πολύ καλή αίσθηση στα χέρια. Μια αίσθηση η οποία μου δίνει να καταλάβω ότι μπορεί να έχει 25 ευρώ το ποντίκι, αλλά η κατηγορία του, το εύρος τιμής του, μπορεί να χτυπήσει στα ίσια ποιοτικά, έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπω, ποντίκια και μεγαλύτερης κλίμακας, 50-40 ευρώ, κατασκευαστικά πάντα. Τώρα, το πόσο θα αντέξει, από όσο έχω δει μέχρι τώρα τα προϊόντα της εταιρείας της Element, επειδή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε ποιότητα τα τελευταία χρόνια, βγάζουν πάρα πολύ καιρό χωρίς να υπάρξει πρόβλημα, οπότε είναι αρκετά ποιοτικά. Μέχρι τώρα, πραγματικά, θα αρχίσω στο τέλος, έτσι όπως πάω, μάλλον θα γίνω fanboy της εταιρείας. Λοιπόν, γιατί με ικανοποιεί απόλυτα. Και αυτό που πρόσεξα, αν και μέχρι τώρα, ας πούμε, έχω το, όπως σας έχω πει πολλές φορές, το Diablo το 3 της SteelSeries. Είναι πάρα πολύ όμορφο ποντίκι και το πήρα για τα κλικ του. Το συγκεκριμένο βλέπω τώρα ότι στο κλικ του είναι πάρα πολύ άμεσο και θα μπορούσες να παίξεις MOBA games όπως είναι το LOL, το η Dota, χωρίς να έχεις πρόβλημα. Επίσης, είναι πάρα πολύ ακριβίας τώρα τα κλικ του, γυρίζει άμεσα πίσω, δεν χάνεις, ας πούμε όταν κάνεις sniping ή παίζεις Call of Duty ή κάποιο άλλο παιχνίδι. Και το, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτά εδώ τα δύο, τα λαβές εδώ, τα grips που έχει, ώστε να μπορεί να κουμπάνε τα δάχτυλά μου και να πιάνω ακριβώς με όλο μου το χέρι το ποντίκι, χωρίς να σέρνω τα δάχτυλά μου όπως κάνω με το, ας πούμε αν δείτε εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή να σας δείξω το χέρι μου, το μικρό μου το δάχτυλο το σέρνω πάνω στο mouse παντ' όλη την ώρα. Ενώ εδώ με αυτό δεν γίνεται, δηλαδή ακουμπάνε ακριβώς τα χέρια μου όπως πρέπει να ακουμπήσουν και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η ροδέλα είναι πάρα πολύ όμορφη, ο φωτισμός της μου αρέσει πάρα πολύ και επίσης μου αρέσει γιατί είναι ευαίσθητη όσο θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, και νομίζω αυτό το κουμπάκι επίσης βοηθάει και το accelerate της ροδέλας όταν είμαστε στο browser και βλέπουμε σελίδες, ώστε να κυλάνε πιο γρήγορα. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο mouse. Έχει αρκετά μεγάλο εύρος παραμετροποίησης. Από κάτω έχει ένα, 2, 3, 4, 5 λαστιχένια μαξιλαράκια για να μην φθείρεται. Και σε συνδυασμό, παιδιά, με το mousepad είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή νομίζω ότι πακετάκι μαζί τα δύο πάνε, είναι κουτί πραγματικά. Το ένα είναι στα 11 ευρώ από όσο ξέρω στην αγορά, ενώ το mouse βγαίνει στα 25 ευρώ. Είναι το πιο ακριβό της εταιρείας και πραγματικά μπορώ να δω ότι μέχρι τώρα είναι το πιο ακριβό πράγμα μετά το πληκτρολόγιο, το Hanzo που σας έδειξε, που έχω πάρει της συγκεκριμένης εταιρείας, και μπορώ να πω πραγματικά ότι τα λεφτά του ταξίζει και με το παραπάνω σε ποιότητα, σε ευαισθησία. Αυτά εδώ, παιδιά, ήταν το mouse Pandokanda Extreme και το mouse Kimura της Element. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos, τα οποία μου τα έδωσαν για να σας τα δείξω και σε εσάς. Έχουμε συνεννοηθεί μαζί να σας δείξουμε και άλλα πράγματα πάρα πολύ όμορφα. Επίσης από την Κυριακή που θα ανέβει το βίντεο, Σάββατο Κυριακή, γιατί εγώ τώρα το κάνω πιο νωρίς αυτό εδώ, να είστε έτοιμοι για ένα καινούργιο giveaway που θα έρθει. Κάποιο mousepad προφανώς της εταιρείας θα σας το δώσουμε, gamepad μάλλον, συγγνώμη, της εταιρείας θα σας το δώσουμε giveaway. Ήμουν ο Κώστας από το Check Tech Now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα και καλά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε πράγματα και προσπαθώ να σας βοηθήσω αν ξέρω να απαντήσω σε αυτά που με ρωτάτε. Ευχαριστώ για τα likes και που στον τελευταίο καιρό έχουμε πάρει πάρα πολλούς subscribers στο κανάλι μας και το εκτιμώ αφάνταστα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρέα μου όσοι είστε καινούργοι, στην παρέα μας εδώ του Check Tech Now. Και ελπίζω όσο περνάει ο καιρός να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Και άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά από το PC Lab Wind εδώ στη Μύρινα της Λίμνου που μας βοηθάνε και σιγά σιγά μας δίνουν προϊόντα για να μπορούμε να τα δείχνουμε και σε εσάς, μιας και προϊόντα τα οποία είναι αρκετά συμφέροντα και οικονομικά, μιας και οι εποχές δεν επιτρέπουν πάρα πολλά έξοδα. Μπορεί να περιορίσουμε το budget μας, αλλά η ποιότητά μας
νομίζω ως gamer και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε και όχι μόνο στη δουλειά μας και στην καθημερινότητά μας μπορεί να κρατηθεί αρκετά ψηλά ακόμα και με μικρό κόστος. Gamepad Okada Extreme και mouse Kimura της Element, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.